Λοιπόν, εγώ υποδύω με τη Σάρα, τη σύζυγο του Τζαμς. Είναι μια γυναίκα πλήρως αναμορφωμένη. Φοράει τα ίδια ρούχα με τον σύζυγό της. Μένει σε ένα σπίτι χωρίς να έχουμε καμία πληροφορία αν εργάζεται εκτός σπιτιού. Και γενικώς η ζωή της με τον σύζυγο είναι στην απόλυτη τάξη και γραμμή. Ώσπου εμφανίζεται αυτός ο άγνωστος επισκέπτης, ο οποίος ισχυρίζεται ότι είναι ο αδελφός της. Και όλες οι ισορροπίες και οι κανόνες διαλύονται, με αποτέλεσμα να βγει στην επιφάνεια και το προσωπικό της αδιέξοδο με τον σύζυγό της. Δηλαδή, ο επισκέπτης, παύλα αδελφός, λειτουργεί ως καταλύτης για να βγουν στην επιφάνεια συναισθήματα ανίποτα για πάρα πολλά χρόνια. Φυσικά όμως, επειδή είναι πάρα πολύ αλωτριωμένοι ήδη αυτοί οι άνθρωποι από όλο αυτό το σύστημα της ακραίας καταστολής, δεν μπορούν πάλι να μιλήσουν πραγματικά για αυτό που τους συμβαίνει και αυτό που νιώθουν. Ως εκ τούτου, βλέπουμε το ζευγάρι να κατασπαράζει ο ένας τον άλλον για μία καρέκλα. Δηλαδή, η καρέκλα γίνεται η προβολή όλου του αδιεξόδου και του απόλυτα διαλυμένου ψυχισμού τους. Αυτή η γυναίκα είτε γνωρίζει είτε δεν αναγνωρίζει ότι ο άγνωστος επισκέπτης είναι ο αδελφός, δεν το παραδέχεται. Και δεν το παραδέχεται γιατί ξέρει πάρα πολύ καλά ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Από τη στιγμή δηλαδή που το παρελθόν έχει κατηργηθεί και οτιδήποτε σηματοδοτεί το παρελθόν είναι παράνομο, ακόμα και το να παραδεχτεί στον ίδιο της τον σύζυγο ότι αυτός είναι πράγματι ο αδελφός μου και τόσα χρόνια εγώ στο έκρυβα, αυτό θα μπορούσε να εξτυχήσει και μέχρι και την ίδια στη ζωή. Άρα παρακολουθούμε τη δική της τη μάχη να μην πει αυτό που βλέπει μπροστά της, να μην παραδεχτεί δηλαδή ότι όντως είναι αυτός ο αδελφός και προκειμένου να καλύψει αυτό το αδιέξοδο, εκτονώνεται πάνω στη μάχη για την καρέκλα.